μέρος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Έχομαι χαρά κάθε φορά, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, έχομαι χαρά καθώς επιτελούμε ιερές και άγιες ακολουθίες. Διαβάσαμε τώρα την παράκληση στον Άγιό μας Νεκτάριο και πήραμε την ευχή του. Σανθήκαμε την παρουσία του. Νιώσαμε δύναμη. Και τον ευχαριστούμε. Άλλωστε τον καλέσαμε κοντά μας, αυτό σημαίνει παράκληση. Και εκείνος ταπεινός καθώς είναι και ευγενέστατος πρόφθασε. Και ενώ είναι γιατρός χωρίς σύνορα και τρέχει δηλαδή παντού, σε όλα τα μη και πλάτη της γης, δεν εγκαταλείπει και εμάς εδώ τους ταπεινούς και αμαρτωλούς που στο αγιασμένο εκκλησάκι του κάνουμε κάθε φορά ιερές ακολουθίες, τη δική του παράκληση, τη Θεία Λειτουργία και το Ιερό Κήρυγμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ευαγγελιστή Λουκά. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς είναι Έλληνας. Είναι ο ένας εκ των τεσσάρων Ευαγγελιστών που είναι Έλληνας. Έχει σημασία? Όχι. Αλλά για μας τους Έλληνες έχει. Έχει σημασία. Διότι έγραψε το Ευαγγέλιο για όλους τους Έλληνες. Όλων των αιώνων. Και όλων των γενεών. Τα δε ελληνικά του είναι άριστα. Το θαυμάζουν ακόμα και οι άπιστοι, οι λεγόμενοι άθεοι, οι θεατρίνοι της απιστίας δηλαδή, και τον μελετούν και απορούν και εξίστανται πως με τόση χάρη, με γλαφυρότητα, με παραστατικότητα, με σαφήνεια και με άριστη και καλλιεπή γλώσσα διετύπωσε τα ρήματα της αθανάτου ζωής. Είναι δε το μεγαλύτερο Ευαγγέλιο ως προς τον αριθμό των λέξεων, ως προς την έκταση. Και το ύφος του είναι ελληνικότατον και επισημότατον. Επειδή υπερπολοί επεχείρησαν ανατάξαστε διήγησιν, αρχίζει με θουκυδίδιον ύφος, αλλά και με την εμπειρία την τέλεια ενός γιατρού υπέροχου και γνώστη πολλών πραγμάτων. Γεννήθηκε στη μεγάλη Αντιόχεια της Συρίας, που την έκτισαν οι διάδοχοι του μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκείνου του Αλεξάνδρου, ο οποίος περιέφερε στα πέρατα της Οικουμένης τον ελληνικό πολιτισμό, τον ελληνικό τρόπο υπάρξεως και την αθάνατη ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα των θεών κατά τον πολλήν Κικαίρωνα και την γλώσσα του Παραδείσου κατά τον πατέρα Σοφρόνιο του Έσεξ. Πάντρεψε την Ανατολή, τη δεσποτική Ανατολή, την τυραννική Ανατολή, που ήταν μία απειλή για το κέντρο Ανατολής και Δύσεως στην Ελλάδα, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Πάντρεψε την Ανατολή με την Ελλάδα και έφερε την Ελλάδα στην Οικουμένη και την Οικουμένη στην Ελλάδα. Γι' αυτό και τον διεκδικούν τον μεγάλο Αλέξανδρο
ακόμα και οι Σκοπιανοί και οι Αυγανοί και οι Ινδοί και οι υπόλοιποι. Μονάχα μερικοί από εμάς έχουμε βαθιές τάχα προκαταλήψεις απέναντι στην ουρανομίκη και τιτάνια αυτή μορφή και προσωπικότητα, η οποία άλλαξε τον ρουν της ιστορίας και ξεπολίτησε λαούς και εξημέρωσε βαρβάρους και τους έμαθε να ζουν κατά τρόπων ελληνικών. Γι' αυτό ακριβώς και οι χρόνοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετέπειτα ονομάζονται ελληνιστικοί. Εκεί λοιπόν στη Μεγάλη Αντιόχεια που είχαν ονομαστεί Συριάδες Αθήνε, εκεί εγεννήθηκε ο Μέγας Ευαγγελιστής Λουκάς και οφείλει λοιπόν τον ελληνισμό της Αντιόχεια και όλη η Ανατολή στο Μέγα Αλέξανδρο που έκαμε το δεύτερον διεθνή την ελληνική γλώσσα και όταν ήρθε ο Χριστός μας στη γης λαλούσαν τις οικουμένοι στα πέρατα την αθάνατη ελληνική γλώσσα ακόμα και οι ψαράδες της Γαλιλαίας κάτι μαρτυρία του Εβραίου ιστορικού Ιωσήπ. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, πολύ συγκλονιστικό αυτό. Έχουμε αυτή την αθάνατη γλώσσα, αυτό το μεγαλείο, αυτό το θεϊκό δώρο. Και γράφει η Καινή Διαθήκη και τα πατερικά συγγράμματα και οι αποφάσεις των οικουμενικών και τοπικών συνόδων, τα λειτουργικά βιβλία, οι όροι, οι κανόνες, τα σύμβολα και ό,τι άλλο στην αθάνατη και τρισαθάνατη ελληνική μας γλώσσα, που εκείνοι που τη μαθαίνουν μαγεύονται, συνεπέρνονται, μεθούν και την οικειοποιούνται. Μπαίνει στο αίμα τους, μπαίνει στην ψυχή τους, μπαίνει στο πνεύμα τους, μπαίνει στον τρόπο υπάρξεώς τους. Γιατί στο κάτω-κάτω είναι και η μόνη μουσική γλώσσα στον κόσμο. Ακόμη και σήμερα και στο χάλι το οποίο την φέραμε. Η αθάνατη γλώσσα. Γι' αυτό και ο Λουκάς είναι θεηγόρος. Διατυπώνει τα θεϊκά ρήματα με την ελληνική γλώσσα κατά τον καλύτερο τρόπο. Και υπάρχουν πολλοί και κυρίως ξένοι αλλά και Έλληνες οι οποίοι έχουν λατρεία με την Καινή Διαθήκη. Δεν έχω μόνο Ευαγγελική, ούτε οι Χιλιαστέ. Λατρεία με την Καινή Διαθήκη. Και ο γέροντας Πορφύριος, καθώς στα Καλογερά και στα Γιονόρος λέει στα απομνημεύματά του πως αγαπούσε τόσο πολύ την Καινή Διαθήκη που την έμαθε απ' έξω και κυρίως τα Ευαγγέλια. Και όπου πήγαινε και ό,τι έκαμε έλεγε το Ευαγγέλιο, τα αθάνατα ρήματα, το Λόγο του Θεού. Είναι κρυμμένος εκεί ταπεινά ο Ιησούς Χριστός μέσα στα γράμματα και κάτω από τα γράμματα και πίσω από τα γράμματα. Είναι κρυμμένος ο Ιησούς Χριστός εν Αγίω Πνεύματι, το βιβλίο της Καινής Διαθήκης είναι θεόπνευστο. Με επιστασία του Αγίου Πνεύματος το έγραψαν οι ιεροί Ευαγγελιστές και συγγραφείς. Και εμείς μπορεί να μην μπορούμε να γίνουμε Ευαγγελιστές και να γράψουμε Ευαγγέλιο, μπορούμε όμως κάλλιστα να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Και ο γέροντας Πορφύριος πάλι έλεγε, όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο με όλη του την ψυχή και αν μπορεί ορθώς, αν δεν μπορεί καθιστώς, δεν μας πιέζει το Ευαγγέλιο, μας φέρνει ελευθερία και είναι η άνοιξη ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος. Όποιος το διαβάζει κάνει και λατρεία και προσευχή και παράκληση και άσκηση και κανόνα και ό,τι θέλετε. Αν το ξέραμε αυτό και αν προσπαθούσαμε όλοι λιγάκι θα μας έκανε μέγα καλό. Δεν μπορεί να διαβάσει ολόκληρο ένα κεφάλαιο, διάβασε 10 σειρές. Και μετά άμα μπορείς εκεί που έχεις ξαπλώσει αναμυρίκασέ της. Φέρτε στο νου, φέρτε στο στόμα, στο στόμα. Λάλη τα ιερά ρήματα, όπου κι αν βρίσκεσαι, ακόμη και στο μέρος προς νερού σου, λένε οι πατέρες και οι άγιοι. Γιατί εκεί ψυχή έχουμε και εκεί άνθρωποι είμεθα και εκείνο λειτουργία ανθρώπινη είναι αλίμονο. Γεννήθηκε λοιπόν στην Αντιόχεια
έμαθε την τέχνη του ιατρού και την τέχνη του ζωγράφου κατά τον καλύτερο και τελειότερο τρόπο. Ήταν ο Λουκάς λοιπόν ιατρός και κατά μία εκδοχή οφθαλμίατρος. Γι' αυτό και μετά στο μνήμα του εκεί στη Φίβα της Βιωτίας πήγαιναν οι χριστιανοί και έβαλαν επάνω στη Λάρνακά του τα ματάκια τους. Ή έξυλαν τη Λάρνακα όσο υπήρχε εκεί και μέχρι να την μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη και τα ξέσματα τα έβαλαν στα ματάκια τους για κολλήρια και θεραπεύοντο. Το είδε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και είπε από εκεί που ήταν, ξύνοντας θα μου χαλάσουν τη Λάρνακα. Γι' αυτό και κάθε φορά στη μνήμη του 18 Οκτωβρίου έστελνε κολλήρια από τον ουρανό και γέμιζε η Λάρναξ και τα έπαιρναν λοιπόν οι χριστιανοί και δύο ασθενούντες και τα έβαζαν στους οφθαλμούς των και θεραπεύοντο. Άριστος ιατρός. Εκεί στην Αντιόχεια ήλθαν οι πρώτοι κήρυκες του Ευαγγελίου μετά από τον λιθοβολισμό του αρχιδιακόνου και πρωτομάρτυρο Στεφάνου. Διεσπάρισαν οι χριστιανοί εκ της λήψεως και εκ του φόβου και έφτασαν και μέχρι την Αντιόχεια. Ήλθαν οι πρώτοι κήρυκες του Ευαγγελίου και ο Λουκάς που ήταν γη καλή και αγαθή, όπως διαβάσαμε προχθές το κομμάτι του Ευαγγελίου του, την παραβολή του Σποραίος, υπεδέχθη μεταστοργής και αγάπης και χαράς και λατρείας τους κήρυκας του Ευαγγελίου της νέας θρησκείας και ρόφησε τα νάματα και βαπτίστη εις Χριστόν και ενεδύθη των Χριστών και έγινε ένθεος και έγινε υπόπτερος και άφησε και τη δουλειά του και τις ενασχολήσεις του και τα πάντα και ακολούθησε τους Ευαγγελιστάς και Αποστόλους. Με τέτοια ορμή, με τέτοια διάθεση, με τέτοια αγάπη, με τέτοια θυσιαστικότητα που προκάλεσε το θαυμασμό των πρώτων κηρύκων του Ευαγγελίου στην Αντιόχεια και του λέγουν «Εσύ έγινες καλύτερος από μας, εσύ μας ξεπέρασες». Λέει «Μ' αφήνετε να έρθω κοντά, μου επιτρέπετε να σε ακολουθήσω, μ' αφήνετε να τα καταλήψω όλα και να έρθω μαζί σας». Και εμείς αυτό θέλουμε. Και ο Θεός σε φωτίζει ευλογημένη ψυχή να τα λες αυτά και να τα κάνεις. Και τα άφησε όλα ο Λουκάς. Πατρίδα, γένος, ύπαρξη, όπως θα λέγαμε σαν ανθρωπάρα της Αγίας Βαρβάρας. Πατρίδα, γένος, ύπαρξη και ακολούθησε το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Έφτασε στην Αντιόχεια ο μέγας των εθνών σαγηνευτής, ο υπερλίαν Απόστολος, ο τρισμέγιστος Άγιος Παύλος, το σκεύος της εκλογής, εκείνος που εβάστασε το όνομα του Ιησού ενώπιον εθνών και βασιλέων. Τότε η χαρά του Λουκά και των υπόλοιπων ήταν τρισμεγάλη. Μόλις τον είδε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μπήκε στην ψυχή του ο Απόστολος Παύλος. Εδώ είμαστε, λέει, και αυτός είναι ο δικός μας ο άνθρωπος μετά τον Ιησού, ο πιο αγαπημένος μου, λέει, μετά τον Ιησού. Και έγινε πια κολλητός του Αποστόλου Παύλου, συνέκδημος, πήγαινε μαζί του, φεύγοντας από μια πόλη στην άλλη. Αυτό σημαίνει εκδημό και συνεκδημό και συνέκδημος είναι και βιβλίο που έχει πάρει από όλες τις ακολουθίες και από όλα τα βιβλία της Εκκλησίας και τα φιλοξενεί αυτό μόνο. Έγινε συνέκδημος του Αποστόλου Παύλου και τον ακολούθησε. Στις πράξεις Αποστόλων, τις οποίες έγραψε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς μετά το τρίτο Ευαγγέλιο, το γνωστό κατά Λουκάν, και που είναι οι πράξεις των Αποστόλων, το Ευαγγέλιο του Αγίου Πνεύματος, συνέχεια των άλλων τεσσάρων Ευαγγελίων, που είναι τα Ευαγγέλια του ενός παρακλήτου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι το Ευαγγέλιο του Αγίου Πνεύματος και το οδηπορικό της πρώτης Εκκλησίας. Και λέει τι έκανε το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία, πώς γνώριζε τους ανθρώπους τον Ιησού Χριστό.
και τους έκαμε χριστιανούς. Και το πρώτο μάλιστα στην Αντιόχεια ονομάστηκαν οι ακόλουθοι του Ιησού ή της Οβού, όπως ελέγοντο, ονομάστησαν χριστιανοί. Και βλέπουμε στις πράξεις που τις έχει γράψει ο Λουκάς, τι βλέπουμε, καθώς διαβάζουμε και φτάνουμε στο 16ο κεφάλαιο. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να πραγματοποιεί τη δεύτερη αποστολική περιοδία του, για τις οποίες ήλθε και στην πατρίδα μας ως γνωστόν. Και τον βλέπουμε να φτάνει στην Τροάδα, απέναντι στη Μικρά Ασία, εκεί που ήταν η Τρία. Εκεί τον περίμενε ο Λουκάς. Ίσως είχε ειδοποιηθεί, από εκεί βλέπετε ο Λουκά να μπαίνει στην εκκλησιαστική ιστορία, μέσα τουλάχιστον από την Καινή Διαθήκη. Τον περίμενε και έκανε χαρά και ο Παύλος και ο Λουκάς. Κοιμήθηκαν το βράδυ και ο Παύλος βλέπει στον ύπνο του έναν άνδρα Μακεδόνα. Ελάσσεστη και η Μακεδονία από τα πανάρχια χρόνια. Γι' αυτό λυσομανούν οι πάντες για να την καταλάβουν. Παύλος Μελάς την ελευθέρωσε, αλλά και σήμερα κινδυνεύει πάλι. Ας την κρατήσουμε ελεύθερη. Τι βλέπει λοιπόν ο Μέγας Παύλος? Βλέπει έναν άνδρα Μακεδόνα να του λέγει στον ύπνο του: διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν. Πέρασες τη Μακεδονία και βοήθησέ μας. Και υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν και λένε πως αυτός ο άνδρας ο Μακεδόν ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Το πνεύμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος ήλθε να παρακαλέσει το Μέγα Παύλο να διαβεί στη Μακεδονία και να τους βοηθήσει, γιατί και η Μακεδονία και η υπόλοιπη Ελλάς και τα άλλα εκεί έθνη ήσαν στο σκότος της ειδωλολατρείας και ήθελαν βοήθεια θεϊκή και συμπαράσταση ουράνια, να λάβουν και να βρουν και αυτοί το φως το αληθινόν, το φως του κόσμου, το Χριστό μας. Και υπάρχει, τον έχω δει τουλάχιστον η αφεντιά μου, ένας ωραίος πίνακας να δείχνει τον Μέγα Παύλο να κοιμάται στην Τροάδα και ο Μέγας Αλέξανδρος να είναι στο αυτί του, πολύ κοντά του, και να του λέει αυτά που είπαμε: διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν. Αυτά είναι συγκλονιστικά. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο πατέρας της Οικουμένης, ο προστάτης όλου του κόσμου, ο ελευθερωτής των λαών, εκείνος που ένωσε όλους και κατήργησε τα φύλλα, τις φυλές και τις γλώσσες, λέγοντας διακριτικό γνώρισμα του καθενός, δεν θα είναι η εθνότης του, αλλά η αρετή του ή η μη αρετή του. Θα ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους από την αρετή τους ή την κακία τους. Και να ξέρετε, είπε ο Μέγας Αλέξανδρος στην Όπιδα, ένα χρόνο πριν κοιμηθεί, 324, ήταν πόλης εκεί κοντά στη Βαβυλώνα, όταν πάντρεψε την Ελλάδα με την Ανατολή, να ξέρετε ότι έχουμε όλοι ένα Θεό Πατέρα, ο οποίος μας αγαπά, δεν μας καταπιέζει, μας φέρεται αρχοντικά. Και εμείς ας τον αγαπάμε, ας τον ακούμε και ας προσπαθούμε να είμεθα μεταξύ μας φίλοι και αδελφοί αφενός και αφετέρου να λύουμε ειρηνικά τις διαφορές μας. Δεν διαβάζουν οι νεοέλληνες ούτε τον Αλέξανδρο, ούτε την Αγία Γραφή, ούτε την ιστορία, αλλά ακούν τα παραμύθια μερικών, οι οποίοι σκοπό έχουν να μας εξαφανίσουν από προσώπου της γης. Και εν πολλοίς, το λέω με τα πικρίας και δακρύων, το έχουν πετύχει. Το έχουν πετύχει. Αλλά ζει Κύριος ο Θεός μέσα εδώ στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλη την Οικουμένη έχουν περιτρέξει οι ιεροί και άγιοι Απόστολοι, οι κήρυκες των εθνών, οι θεοκήρυκες των εθνών. Όχι η σοφία, αλλά η πανσοφία, που νίκησαν και τη σοφή Αθήνα και τη σιδηρόφρακτη Ρώμη και έφεραν το Ευαγγέλιο μέχρι την καρδία της αυτοκρατορίας.
ο Ιησούς με τη σάρκωσή του και τα υπόλοιπα έβαλε πόδι στην ανθρωπότητα, ενώθηκε οντολογικά μαζί μας και δεν μπορεί κανένας μα κανένας και με κανένα τρόπο να τον βγάλει από τη γη, από τη ζωή και από την εκκλησία μας. Αυτό να το ξέρουμε. Γι' αυτό εκείνος εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Το μέλλον του ανήκει. Έστω κι αν έρθουν τα πάνω κάτω. Έστω κι αν μαυρίσει ο ουρανός. Έστω κι η γη αν γίνει κόλασης. Έστω κι αν συμβεί οτιδήποτε. Ο αφέντης του κόσμου και της ιστορίας και των ψυχών μας και του σύμπαντος είναι και θα είναι εις τους αιώνας των αιώνων ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο μεγαλομάρτης του Γολγοθά, ο Αναστάς εκ νεκρών, εκείνος που είπε και γενόμην νεκρός και ιδού ζω, εκείνος που νίκησε το θάνατο, το σατανά, την αμαρτία, το σκότος και την απάτη και τη φθορά. Γι' αυτό κυκλοφορεί ανάμεσά μας πάντοτε και θα κυκλοφορεί ο εκ νεκρών Αναστάς. Και όλοι άλλοι, οι εχθροί του, στο άκουσμά του και μόνο, τρέμουν και παραδίνονται. Όπως θα διαβάσουμε στο Ευαγγέλιο της Κυριακής, που είναι η θεραπεία του δαιμονισμένου της χώρας των Γεργεσινών, θα δούμε τη λεγεώνα των δαιμόνων, το σύνταγμα των δαιμόνων που ήσαν μέσα στην ψυχή και ύπαρξη αυτού του ανθρώπου, να έρχονται στον Ιησού Χριστό που πέρασε αντίπερα στη Γαλιλαία, να έρχονται και να δηλώνουν υποταγή και να τον παρακαλούν. Ποιοι οι δαίμονες που πριν με όργο αυτόν τον ταλέπορο τρομοκρατούσαν τη χώρα των Γεργεσινών και τολμούσαν από την έρημο και από τον δρόμο αυτό να περάσει κανένας, γιατί εκείνος ενώ τον έδεραν με αλυσίδες και δεσμά στα πόδια τα έσπαζε, έσχιζε τα ενδύματά του και ηλάβνετο υπό του δαίμονος εις τας ερήμους και εφέρετο από το δαίμονα στις ερημιές. Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος και κοιμότανε στα μνήματα. Ιδού, αδελφοί και πατέρες μου, που καταντά ο διάβολος τον άνθρωπο. Και βλέπουμε σήμερα πολλούς αδελφούς μας και εμάς τους ίδιους κάποτε να υποφέρομαι και να βασανιζόμαστε από το φοβερό δαίμονα, με διάφορα πάθη και δυσκολίες και θυμούς και οργές και τα υπόλοιπα. Όμως το σύνταγμα αυτό των δαιμόνων και όλο τους το συνάφι μπροστά στον Ιησού υποτάσσονται, όπως και θα υποταχθούν κατ' Δευτέρα Παρουσία και αυτοί και οι εχθροί του Ιησού και της ανθρωπότητος και ο κάθε υπενάντιος θα υποταχθούν και θα δηλώσουν μαζί με τους Αγίους και τους εσωσμένους, θα δηλώσουν και θα διατρανώσουν και θα βροντοφωνάξουν «Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, Εις δόξαν Θεού Πατρός». Και φραγίσετε παν στόμα, θα φράξει κάθε στόμα που τώρα απείλο το ανοίγει και βρίζει τον αθάνατο βασιλέα Χριστό μας και φθάνει η βλασφημία του εις ύψος και βρίζει τους χριστιανούς και καταπατά το δίκαιο και σπέρνει παντού τον όλεθρο, τη φρίκη και το κακό, τότε αυτό το στόμα και όλα τα στόματα θα φράξουν, στα λαϊκά θα το βουλώσουν. Θα το βουλώσουν. Γιατί ένας είναι ο αφέντης της ιστορίας και ένας είναι ο δούλος της ιστορίας. Του Ιησούς Χριστός είναι, θα λέγαμε μια έκφραση τολστοϊκή, αφέντης και δούλος. Έλαβε δούλου μορφήν και μας υπηρέτησε και μας υπηρετεί και μας διακονεί με ταπείνωση και αγάπη, με λογισμό και μόνιρο, με σταυρό και ανάσταση και με παράδεισο. Είναι ο δικός και καταδικός μας άνθρωπος. Έγινε καταδικός στο λόφο του Γολγοθά για να γίνει καταδικός του καθενός μας.
και έγινε ο πιο δικός από τους δικούς μας. Η πρώτη και η στερνή μας αγάπη, το α και το ω της υπάρξεώς μας. Γι' αυτό εμείς ένα χρέος έχουμε και μία οφειλή και ένα καθήκον, να τον αγαπάμε, να τον αγαπάμε, να τον αγαπάμε. Όσο αμαρτωλοί και ράθυμοι και δίλεοι κι αν είμαστε, και όσο κι αν πέφτουμε κάθε στιγμή και ώρα, να ξαναγυρίζομαι ταπεινά κοντά στην αγάπη μας και να του λέμε τα λάθη και τις αδυναμίες, τα σφάλματα και ό,τι άλλο. Και ο Κύριος τι κάνει τότε, μας συμπονεί, και τι κάνει ακόμα, μας καταφυλεί και μας εναγκαλίζεται και παίρνει τις αμαρτίες και τα βάσανά μας, αφού είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, και αφήνει πάνω μας τη χάρη Του, την ευλογία Του, την αγάπη Του, όλα τα καλά Του. Γι' αυτό να μην απελπιζόμεθα, μόνο από τον εγωιστή αυτό μας να απελπιζόμεθα και από τις αμαρτίες και αδυναμίες μας, από τον Κύριο να μην απελπιζόμεθα ποτέ μα ποτέ. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Όταν σφάλουμε στους άλλους και ζητάμε συγγνώμη, μας κοιτάζουμε μικρό μάτι, μας τη λένε και από πάνω, μουρμουρίζουν οι περισσότεροι και ό,τι άλλο. Ενώ να καταφύγουμε στον Αναστάντα Χριστό μας, παίρνουμε αμέσως την καλοσύνη και την άφεση, την ευλογία και την ειρήνη. Γι' αυτό να τον αγαπάμε, να του μιλάμε, να μην τον αφήνουμε. Και αν έχουμε παράπονα τάχα από εκείνον, να του τα λέμε. Και όταν έχουμε εκείνον, τα έχουμε όλα. Οι ασκητές, οι ερήμους δεν είχαν κανέναν. Ήταν χωρίς συντροφιά, χωρίς παρέα. Και όμως είχαν την καλύτερη παρέα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την Παναγία Μητέρα Του και Μητέρα μας, τους Αγγέλους και τους Αγίους. Γιατί πολλές φορές η μοναξιά είναι εξωτερική, ή αν είναι υπαρξιακή είναι ακόμη χειρότερα βέβαια. Μπορούμε όμως δια της προσευχής να αλλάξουμε το κλίμα. Προσευχή είναι, ανοίγουμε ένα κουμπάκι και μπαίνει στην ψυχή μας και στο τόπο που μένουμε η συχνότητα του ουρανού. Πιάνουμε αμέσως σταθμό. Και εκεί που ήταν πρώτα η απελπισιά, ίσως και οι δαίμονες, οι φρικτοί που μας γεμίζουν σκοτάδι ή ό,τι άλλο αντίθετο, έρχεται η γαλήνη του Χριστού. Και θα μου πείτε, δεν είναι εύκολο, Πάτερ? Εύκολο είναι. Πάρε ένα βιβλίο και διάβασε. Πάρε την Καινή Διαθήκη, πάρε την Παράκληση, πάρε τους χαιρετισμούς. Θα μου πείτε, με το ζόρι. Μα και ο άλλος με το ζόρι μας φέρνει στην απελπισιά. Και ζόρι τραβάμε. Το ζόρι βγαίνει με το ζόρι. Και πάσαλος πασάλο εκρούεται, που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Ο ένας πάσαλος βγαίνει με τον άλλον. Στα χωριά μας έτσι κάναμε. Τα είχαμε ένα πάσαλο μπηγμένο στο έδαφος, πέραμε έναν άλλο και δίναμε μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί. Και χαλάρωνε λοιπόν και τον βγάζαμε λοιπόν. Και έρος έρωτη νικάτε, που λένε και οι πατέρες. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή την προσπάθεια της προσευχής. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, απευθυνόμενος στους Έλληνες, κυρίως στους Έλληνες, που ήταν άνθρωποι τι, κατεξοχήν θρήσκοι και οι πιο ένθεοι της γης, το είπε ο Απόστολος Παύλος στον Άριο Πάγο, δεν είναι δικά μου, και τις πράξεις των Αποστόλων ο Ευαγγελιστής Λουκάς τις έγραψε. Λοιπόν, έχει μέσα, αφού απευθύνεται στους θρήσκους και ένθεους Έλληνες, που είχαν βωμούς, ιερά, ναούς και ό,τι άλλο στα ωραιότερα σημεία της επικράτειας, τους ωραιότερους τόπους οι αρχαίοι Έλληνες τους διάλεγαν για να τους αφιερώσουν στους θεούς, όπως και τώρα οι ένθεοι μοναχοί και οι λοιποί χριστιανοί διαλέγουν τις πιο ωραίες τοποθεσίες για μοναστήρια, για εκκλησίες, για εξοκλήσια, για παρεκκλήσια, για προσκυνήματα και για ό,τι άλλο. Ήταν ένθεοι, γι' αυτό το Ευαγγέλιο του Λουκά έχει τις περισσότερες, για να μην πω όλες, τις περισσότερες προσευχές της Καινής Διαθήκης. Έχει την οδή του Ζαχαρίου, του Πατρός Τιμίου Προδρόμου, την οποία εξέφερε με τη γέννηση του Τιμίου Προδρόμου, την είπε δηλαδή. Έχουμε την οδή της Θεοτόκου, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, και μάλιστα έχουμε τη λεπτομεριακή ιστορία και του Μεγάλου Βαπτιστού, που είναι η αρχή του Ευαγγελίου, και της Κυρίας Θεοτόκου,
η οποία έφερε στον κόσμο δια Πνεύματος Αγίου τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν και υπαρθένος έτε και Θεόν εν ανθρωπίσαντα. Έχουμε στη συνέχεια την οδή του Σιμεών που λέμε κάθε βράδυ στον Ισπερινό, νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα. Έχουμε κι άλλες και έχουμε τέλος και την προσευχή του Μεγαλομάρτυρος του Γολγοθά από το ύψος του Σταυρού για τους σταυρωτάς του, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδα εστιπιούς. Το Ευαγγέλιο του Λουκά αρχίζει με προσευχή, με την προσευχή του Ζαχαρίου στο ναό και με τον Ευαγγελισμό του Προδρόμου από τον Γαβριήλ στον Ζαχαρία και τελειώνει με την προσευχή των χριστιανών, της Παναγίας των Αποστόλων, των Μυροφόρων και των υπολείπων εκ των 120 που αναφέρει ο Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, οι οποίοι ήσαν δια παντός εν το ιερό ενούντες και ευλογούντες των Θεών. Αμήν. Έτσι τελειώνει το Ευαγγέλιο του Λουκά. Είναι λοιπόν το Ευαγγέλιο της προσευχής και το Ευαγγέλιο του ανθρωπισμού. Περιέχει όλες τις ανθρωπιστικές παραβολές με αποκορύφωμα την παραβολή του ασώτου. Το απολό τους προβάτους από λεστής δραχμής, για να σας λέω και σας κουράζω. Τι δηλώνει αυτό? Την αναζήτηση των αρχαίων Ελλήνων. Τι κάνουν οι αρχαίοι Έλληνες, όπως και οι άλλοι λαοί? Έψαχναν και ψηλαφούσαν να βρούνε το Θεό, ο οποίος πάλι κατά τον Μεγάλο Παύλο δεν απέχει πολύ από τον καθένα μας. Και έχει αυτές τις παραβολές, διότι οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν ανθρωπιστέ. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Έλληνα αυτός, αγάπησε τόσο πολύ τον Χριστό και τόσο πολύ την Εκκλησία του και τόσο πολύ τον συνάνθρωπο και μάλιστα τον Μεγάλο Παύλο, που έγινε κολλητός του, να τελειώσουμε γιατί βλέπω φεύγει και η ώρα, και τον ακολουθούσε. Συναντήθηκαν λοιπόν στην Τροάδα, είδε το όραμα ο Μέγας Παύλος και ξέρω τι είπαν εκεί πέρα αυτοί, ξέρουμε τον Μέγα Αλέξανδρο ή με τον Άνδρα Μακεδόνα, και αμέσως έφυγαν, πέρασαν στη Σαμοθράκη και από εκεί στη στεριά της Μακεδονίας στη Νεάπολη και έφτασαν στους Φιλίππους, που ήταν πόλης ρωμαϊκή, ελληνική στην ουσία και πολύ, πάρα πολύ σημαντική. Πολλοί άνθρωποι, πολιτισμένοι, η οποία περίμενε το φως του κόσμου, τη βοήθεια του Ναζωραίου. Λέει η ιστορία ότι όταν ο Μέγας Αλέξανδρος είχε αποφασίσει να εκστρατεύσει στην Ανατολή, είδε και αυτό στον ύπνο του έναν αρχιερέα του Ισραήλ και του λέει: «Παίρνα από μας και βοήθησέ μας, θα στο ανταποδώσουμε». Και όταν έφτασε στο Ισραήλ και πολιόρξε την Ιερουσαλήμ, βγήκε ο αρχιερέας και η κουστοδία του και έτρεξαν να προϋπαντήσουν το Μέγα Αλέξανδρο. Και εκείνος κατέβηκε από το Βουκεφάλα και προσκύνησε τον αρχιερέα του Ισραήλ, τον αρχιερέα του αληθινού Θεού, τον αρχιερέα του ασάργου λόγου. Και τους βοήθησε και εκείνους και όλη την Ανατολή ο Μέγας Αλέξανδρος με τον τρόπο που είπαμε, μεταφέροντας τον ελληνικό πολιτισμό που ήταν πολιτισμός ψυχής, γι' αυτό ήταν οικουμενικός, απευθυνόταν στην οικουμενική καρδιά, στην οικουμενική ψυχή, στην οικουμένη όλη, στα βαθύτερα του ανθρώπου, στις βαθύτερες και εσώτερες αναζητήσεις του. Και να τώρα λοιπόν έρχεται σε αντιστροφή ο Μέγας Αλέξανδρος και ζητάει από τον Μέγα Παύλο των Εβραίων εξ Εβραίων και των κατανόμων Φαρισαίων, όπως λέει ο ίδιος, έρχεται και ζητάει από τον Μέγα Παύλο, τον Χριστιανό Παύλο, τον πρώτο και μεγάλο Χριστιανό Παύλο, έρχεται ο Μέγας Αλέξανδρος και ζητάει τα δανεικά και συνάμα τη μεγάλη βοήθεια από την Εκκλησία του Χριστού, από το φως του κόσμου. Ήλθαν λοιπόν στους Φιλίππους, ίδρυσαν Εκκλησία,
η Πορφυρόπολης Λιδία τους εδέχθη και έγινε η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης. Η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης είναι η Αγία Λιδία, η Πορφυρόπολης. Πολλούς επορφύρες. Λοιπόν, ίδρυσαν εκκλησία, αλλά οι Ιουδαίοι εχολώθησαν και κυνήγησαν τον Παύλο και τους συνεργάτες του. Και μάλιστα πρόλαβαν και συνέλαβαν τον ίδιο και το Σύλλα, το συνοδό του. Ο Λουκάς και οι άλλοι τη γλίτωσαν. Τον έβαλαν στη φυλακή και εκεί τα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σύλλας υμνούσαν το Θεό. «Εν παντί ευχαριστείτε», θα γράψει αργότερα ο Μέγας Παύλος. «Να ευχαριστείτε στα πάντα, σε όλα, ό,τι κι αν τύχει, ό,τι κι αν λάβετε, ό,τι κι αν σας επισκεφθεί, ό,τι κι αν παραχωρήσει ο Κύριος». Και καθώς προσευχόντουσαν και δοξολογούσαν και επικροώντου αυτόν οι δέσμοι και τους άκουγαν οι άλλοι φυλακισμένοι, έγινε σεισμός μέγας και άνοιξαν οι θύρες της φυλακής όλες αυτόματα. Ο δε δεσμοφύλακας όταν το είδε τράβηξε μαχαίρι να αυτοκτονήσει, γιατί νόμισε ότι θα έφευγαν οι δέσμοι. Και τρέχει ο Απόστολος Παύλος και τον προλαβαίνει και του λέει: «Μην κάνεις τον εαυτό σου κανένα κακό. Άπαντες γάρες μεν ενθάδε, γιατί όλοι είμαστε εδώ». Και τι έγινε τότε? Ξύπνησε η ψυχή του δεσμοφύλακα και έλαβε το φως το αληθινό και βαπτίστη πανική και γένετο χριστιανός. Ο Παύλος δεν πρόλαβε να οργανώσει την εκκλησία των Φιλίππων, την πολυάνθρωπη, και έφυγε μαζί με το Σύλλα και τους άλλους και πήγε για Θεσσαλονίκη, ύστερα Βέρεια και μετά ήλθε στο κλεινό Νάστη στην Αθήνα μας. Αυτά θα διαβάσει στις Πράξεις Αποστόλων. Διάβαζα το πρωί για ένα φοιτητή θεολογίας του πρώτου έτους που πήγε στο μοναστηράκι και βρήκε ένα ωραίο βιβλίο και έλεγε στους άλλους φοιτητές: «Ρε παιδιά, βρήκα ένα ωραίο βιβλίο». «Τι βιβλίο βρήκες?» «Ονομάζεται Πράξεις Αποστόλων και έκατσα όλη νύχτα και το διάβασα». Εκεί έχουμε φτάσει. Ακόμη και οι φοιτητές, ακόμη και οι παπάδες, ακόμη και οι υπόλοιποι, να μην γνωρίζουμε τις πηγές της πίστεώς μας, την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Και τουλάχιστον την Αγία Γραφή. Ήταν ειλικρινές το πεδίο. Είχε καλή ψυχή και το βιβλίο ήρθε στα χέρια του από μόνο του σχεδόν. Αφού έψαχνε εκεί να βρει βιβλία παλαιά και έκατσε το παιδάκι. Τι ψυχές υπάρχουν και τις χαλάμε. Τι ψυχές υπάρχουν και τις κρατάμε στην άγνοια. Τι ψυχές υπάρχουν που με το αρνητικό μας παράδειγμα τις εμποδίζομαι να ανοιχτούν στο Χριστό και στο καλό και στο υπέροχο και στο ωραίο. Άφησε λοιπόν εκεί τον Ευαγγελιστή Λουκά να οργανώσει την εκκλησία των Φιλίππων και τα Πέριξ. Και έμεινε εκεί, γι' αυτό έχουμε σιωπή στις υπόλοιπες πράξεις μέχρι το 20ο κεφάλαιο, δεν λέει το «εμείς», αλλά λέει, μιλάει σε τρίτο πρόσωπο που δεν είναι παρόν, γι' αυτό και τα κεφάλαια από το 16 μέχρι το 20 είναι λιτά, εκτός το 17 που είναι για την Αθήνα. Έμεινε 5 χρόνια ο Έλλην Ευαγγελιστής Λουκάς ανάμεσα στους Έλληνες της Μακεδονίας και της Θράκης και τους εδίδαξε και τους οργάνωσε και τους έκανε ένθεους. Και έρχεται μετά 5 χρόνια και μετά την τρίτη αποστολική του περιοδία ο Απόστολος Παύλος, θα ήθελα να πω πολλά, δεν έχουμε χρόνο, και τον παραλαμβάνει και περνάνε μαζί στη Μικρασία. Φτάνε μέχρι τη Μίλητο, μιλάνε στους επισκόπους της Εφέσου και ύστερα διαθαλάσσεις φτάσανε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και πήγε στην Ιερουσαλήμ και κινδύνευσε ο Απόστολος Παύλος, εφυλακίστη 2 χρόνια στην Κεσάρια, και ο Μέγας Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν πάντοτε μαζί του.
δεν τον άφησε πια ούτε μία στιγμή. Ήταν η σκιά του. Και ενώ ο Λουκάς είχε τόσα χαρίσματα, αναλώθηκε στη διακονία του μεγάλου Αποστόλου των Εθνών. Το είχε και ανάγκη από ιατρικής πλευράς. Γι' αυτό και έλεγε στους Κολοσσαείς: «Σας χαιρετά μεταξύ των άλλων από τη φυλακή της Ρώμης, κατά την πρώτη φυλάκησή του, και Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός». Έφτασα στη Ρώμη, ύστερα από περιπετειώδες ταξίδιο μέσα στο φθινόπωρο και στο χειμώνα, έφτασαν στη Ρώμη. Και μάλιστα στα προάστια είχαν τρέξει χριστιανοί να τους προϋπαντήσουν. Και τι λέει το βιβλίο? Ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας τους χριστιανούς, επήρε θάρρος. Ποιος ο Απόστολος Παύλος είχε ανάγκη από θάρρος, πόσο μάλλον εμείς? Γι' αυτό πάντα να εμψυχώνουμε και να ενθαρρύνουμε τους αδελφούς μας, αδελφοί μου και πατέρες. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος από εψύχωση. Και λέει η παροιμία του λαού μας: «Βόηθα με στη δύσκολη την ώρα για να ζήσω 1000 χρόνια. Έμεινε μαζί τα 2 χρόνια που ήταν φυλακισμένος ο Παύλος εκεί και τον διακονούσε. Ύστερα βγήκε και έτρεξαν πάλι μαζί και γύρισαν ξανά και φυλακίστη τώρα ο Παύλος και η φυλάκισή του ήταν αυστηρά. Και όμως έμεινε κοντά του. Οι άλλοι, όπως γράφω, είδες ο Παύλος στο κύκνιονάσμα του στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του, οι άλλοι τον εγκατέλειψαν. Όπως ο Δημάς, αγαπήσας τον είναι αιώνα, όπως ο Κρίσκης, ο Τυχικός και κάποιος άλλος που πήγαν στη Δαλματία για να κηρύξουν το λόγο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος: «Λουκάς, μόνος με τεμού». Αυτές είναι φιλίες. Αυτή είναι αγάπη. Αυτή είναι θυσία. Αυτά είναι αισθήματα. Αυτό είναι ύψος. Αυτό είναι εκκλησία. Αυτό είναι αρχοντιά. Και αυτό είναι μεγαλείο. Και όταν ο Απόστολος Παύλος εμαρτύρησε στη Ρώμη, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, κλαίοντας και θρηνώντας για την αναχώρηση του πιο αγαπημένου πλάσματός του πάνω στη γη, ήρθε στην Ελλάδα και κατέληξε, δεν έχω χρόνο, εις τα σφήβας της Βιωτίας, όπου εκεί εκήρυξε το Ευαγγέλιο, ημέρωσε τους Βιωτίς και τους Πέριξ και πρόσφερε πολλά. Και σε ηλικία 84 ετών απέθανε, και όπως λέει έτσι, με χάρη και λιτότητα των συναξάριων, απέθανεν αγίνεος χωρίς να έχει παντρευτεί, άτεκνος χωρίς να έχει ενσαρκή τέκνα, αφού δεν είχε παντρευτεί πώς να τα έχει, και το σπουδαιότερο, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και έβρεχε κολλήρια πάνω στον τάφο του και επί Κωνσταντίου του Αυτοκράτορος, του γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και από τον Άγιο Αρτέμιο που ήταν διοικητής τότε της Αιγύπτου και των υπολείπων μερών, μετεκομίστη το Ιερό του Λείψανο στην Κωνσταντινούπολη, στο Ναό των Αγίων Αποστόλων, μαζί με το Λείψανο του Αγίου Ανδρέου από την Πάτρα και του Αγίου Τιμοθέου από την Έφεσο. Επιλείψουμε ο χρόνος διηγούμενων. Ευχαριστώ που ακούσατε την ταπεινή αυτή ομιλία για τον μεγάλο Ευαγγελιστή, τον Έλληνα Ευαγγελιστή Λουκά, με τα αθάνατα συγγραμματά, το τρίτο Ευαγγέλιο και τις πράξεις των Αποστόλων. Ας έχουμε την ευχή και την ευλογία του, ας διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και τις πράξεις του και ας προσπαθούμε κι εμείς με την ευχή του ξανά να γινόμαστε ένθεοι. Ας ευλογεί την πατρίδα μας την ταλέπορη, ας ευλογεί την οικουμένη και ας μας κάνει και εμάς να ξυπνάμε και να ακολουθούμε το φως του κόσμου, για να φτάσουμε μια μέρα στη Θεία και Ουράνια Βασιλεία, στην Άνω Ιερουσαλήμ. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες στους πατέρες και αδελφούς, στο Ίδρυμα, στο σταθμό της Εκκλησίας μας, στου ακροατάς αυτού τους εγγύς και τους μακράν, και περισσότερο σε εσάς όλους που με λογισμό και μόνιρο ήρθατε και κάναμε την Ιερή Παράκληση και μιλήσαμε για τον Άγιο Ευαγγελιστή Λουκά. Την επόμενη Τετάρτη 3 ώρα θα κάνουμε παράκληση και στη συνέχεια ομιλία.
Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, θα είναι το θέμα μας. Ας ψάλλουμε τον ηθικό ύμνο και να φύγουμε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωσι χαίρε νύμφι ανύμφευτε. Και πάλι σε ευχαριστώ, Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς, βοήθειά μας, καλή σας νύχτα, καλή αντάμωση. Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.